ο φαρμακοποιός δεν τη γνώριζε. Και μπαίνοντας μέσα, το πνευματικό μου παιδί, το ρωτάει ο φαρμακοποιός, παρακαλώ δώστε μου τον άμκα. Και ο φαρμακοποιός δίνει η κοπέλα τον άμκα. Και αφού έδωσε τον άμκα, λέει μισό λεπτό, και πηγαίνει και της φέρνει όλα τα φάρμακα. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε. Λέει τα βιβλιάρια δεν θα δείτε. Λέει δεν χρειάζεται, διότι καταγράφηκαν από τον γιατρό, πήγανε στο Υπουργείο το τι φάρμακα θα πάρεις και από εκεί μοιράστηκαν σε όλα τα φαρμακεία η συνταγή σου. Οπότε όταν δίνεται τον άμκα, αμέσως όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος ξέρουν το τι φάρμακο παίρνετε. Σκεφτείτε, αυτό έγινε προχθές. Ρωτήστε το γιατρό σας, γίνεται πλέον σε όλα τα φαρμακεία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εάν αυτό μπορεί και κάνει τώρα το κομπιούτερ, σκεφτείτε με την κάρτα του πολίτη τι θα μπορούν να κάνουν. Εάν αυτό γίνεται με τα φαρμακεία, γιατί, διότι η ηλεκτρονική κυβέρνηση, διακυβέρνηση μάλλον, υπάρχει το μεγάλο θηρίο που στις Βρυξέλλες το ονομάζουν The Beast. Το θηρίο αυτό είναι ένα μεγάλο κομπιούτερ που χωράει μέσα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αριθμούς δηλαδή. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει το εξής: φεύγουν όποια πληροφορία και κίνηση κάνει ο Έλληνας με την κάρτα του πολίτη, ενημερώνεται το θηρίο των Βρυξελών, το μεγάλο κομπιούτερ, και από εκεί φεύγουν σε όλα τα κράτη οι πληροφορίες που θέλουν ανάλογα. Έτσι έχουν την παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έτσι θα μπορούν να ξέρουν πού ψωνίζεις, τι ψώνισες, πού έβαλες βενζίνα, ποια διόδια περνάς. Ενημερώνονται οι πάντες. Τι βιβλίο διάβασες, πού έφαγες, σε ποιο εστιατόριο. Τα πάντα. Έτσι λοιπόν, σε ποιους έχεις επαφή και με ποιους έχεις επαφή. Διότι δι' αυτού του τρόπου, όταν πας μετά να κρυφτείς, αυτοί θα ξέρουν ποιοι είναι οι δικοί σου άνθρωποι που τηλεφωνάς, που μιλάς, που βγήκες μαζί τους βόλτα, που είχες συναλλαγές οικονομικές. Τα πάντα θα μπορούν να γνωρίσουν. Γι' αυτό αδέλφια μου, αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το τελευταίο στάδιο για να περάσουν, όπως δήλωσε ο νομικός σύμβουλος του κράτους, του ελληνικού κράτους, ο Γεώργιος Κλωτσόνης, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες, θέλουν, το δήλωσε ξεκάθαρα, όσοι δεν το πιστεύετε, μπείτε μέσα στο blog Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης και εκεί θα δείτε το τι λέει ο νομικός σύμβουλος του κράτους. Ζήτησαν οι Ευρωπαίοι να μπει από τώρα το χάραγμα, έτσι το ονόμασαν. Ζήτησαν να μπει στο χέρι και στο μέτωπο. Στο χέρι και στο μέτωπο. Γι' αυτό πρέπει παντελώς να μην συμμετέχουμε και να μην μπούμε μέσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διότι θα μας ελέγχουν και δεν θα μπορούμε να γλιτώσουμε από τα νύχια του θηρίου. Γι' αυτό αδέλφια μου, είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε, όχι να φωνάξουμε, ότι εμείς τέτοια κάρτα δεν την παραλαμβάνουμε, έστω και αν δεν έχει μικροτσίδι. Όχι! Ποτέ! Ποτέ!
Μας είναι απαραίτητο να υπενθυμίσω κλείνοντας. Στη Βουλή είμαστε. Κλείνοντας. Να υπενθυμίσω ότι το θηρίο. Το θηρίο. Υπενθυμίσω το εξής. Στον ίδιο χώρο ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος είχε κάνει για τις ταυτότητες μια συγκέντρωση. Τη θυμόσαστε όλοι. Ακούστε πως έγινε η συγκέντρωση. Ακούστε πως έγινε. Η κυβέρνηση τότε Σιμίτη έκανε το εξής. Είχε πει η κυβέρνηση τότε στον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν θα τον εξαπατήσει και ότι δεν θα βγάλει ταυτότητες χωρίς θρήσκευμα, χωρίς η κυβέρνηση να συνεννοηθεί πιο πριν με την Εκκλησία. Το 2000 είχαμε εκλογές. Μόλις βγήκε πάλι ο Σιμίτης και έβαλε το Σταθόπουλο Υπουργό Δικαιοσύνης, σας υπενθυμίζω, το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε μέσα στη Βουλή ήτανε η εξαπάτηση της Ιεράς Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου και πέρασαν από τη Βουλή τις νέες ταυτότητες. Και έτσι, ακούστε με, και έτσι αδέλφια μου, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εις ανταπάτηση της εξαπάτησης έκανε τη λαοσύναξη τότε. Το 2005 ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στη Ραφίνα να πάει με τον Καραμαλή. Θα το θυμόσαστε. Εκεί μέσα από έγκυρες πληροφορίες που έχω είπε στον τότε Πρωθυπουργό Καραμαλή να επαναφέρει εδώ και τώρα το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Και η απάντηση σε τρεις ημέρες ήτανε τα σκάνδαλα των κληρικών που αρχίσαν να παίζουν υπαρκτά ή ανύπαρκτα ή φτιαχτά, δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, και τώρα η κυβέρνηση όπως απάντησε, γι' αυτό το ανέφερα, εξαπάτησε και τότε την Εκκλησία, φοβούμαι ότι και σήμερα η κυβέρνηση κοροϊδεύει και εξαπατά την Εκκλησία. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους κρατούντας ότι λένε αλήθεια. Μην πεποίθαστε επάρχοντες και ποιούς ανθρώπων, λέει η Γραφή. Μην έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Εξαπατούν το λαό. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα όργανα του Αντιχρίστου θα κινηθούν εν πάση απάτη, θα εξαπατήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και εκλεκτοί είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Στα πνευματικά όπλα λοιπόν, αντίσταση έως μαρτυρίου, θα δώσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού μας. Παρακαλώ. Ο Πάπα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα, τον έφερε ο Χριστόδουλος. Δεν είναι ο Πάπας, είναι η κυβέρνηση σας. Όχι, σιγά. Βρίσκεται μαζί μας ο Αρχιεπίσκοπος του Παλαιού Ημερολογίου. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε. Την ευχή σας γράφουμε. Την ευχή σας. Ευλογείτε. Σας παρακαλούμε. Πάτσε να ακούσουμε. Όλοι έχουν απόψεις να ακούσουμε. Έλα, όλο μιλάς εσύ. Μιλάω, αλλά μιλάω σωστά. Πού κάνω λάθος. Παρά τις ποικίλες αντιξοότητες, αγαπητοί μου, ο λαός του Θεού έδωσε και πάλι το ομολογιακό παρόν για να διατρανώσει εκείνο που από παιδιά, από βρέφη μας εγαλούχησεν ότι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει.
και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ζυγός από αυτόν τον οποίον ετοιμάζουν οι αντίχριστοι και οι δυνάμεις τους. Όμως αγαπητοί μου, πρέπει να έχουν υπόψη τους και τούτο. Κάποτε ο Κύριος μας έστειλε τους μαθητάς του να κηρύξουν το λόγο του Θεού, λέγοντάς τους να μην πάρουν μαζί τους ούτε πορτοφόλι, ούτε σακούλα, ούτε ραβδί, ούτε υποδήματα. Πράγματι, πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Κυρίου. Σε κάποια άλλη στιγμή τους ερώτησε, όταν σας έστειλα χωρίς σακούλα, χωρίς υποδήματα, χωρίς μπαστούνι, χωρίς ράβδο, μύτινος εστερήθητε? Ουχή, λέγει, δεν εστερήθημε τίποτε. Και τότε έρχεται ο λόγος του Κυρίου να συμπληρώσει και να πει τούτο. Τώρα σας λέγω, όποιος έχει πορτοφόλι να το πάρει μαζί του, και όποιος έχει μαχαίρι να το έχει μαζί του, και όποιος δεν έχει να πουλήσει το ημάτιό του και να πάρει μαχαίρι και να το κρατάει. Αγαπητοί μου, ο Χριστός δεν παρήγγειλε να είμαστε μαχαιροβγάλτες, μη γέννητο. Αλλά τι μας λέγει? Αλλαγή τακτικής. Και εμείς θα αλλάξουμε τακτική πλέον. Θα πουλήσουμε το ημάτιό μας και θα πάρουμε ραβδί.